σημείο αυτό θα ήθελα να καλησπερίσω δύο κορίτσια, την Μορφούλα Κοκτσίδου και τη Γιώτα Μιχαλίδου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι δύο εκ των τριών ιδιοκτητριών της Renew Boutique. Είναι μια ολοκένουργια boutique, η οποία όμως έχει ένα μυστικό από πίσω. Βρίσκεται στην Προξένου Κορομιλά. Και εκτός του ότι μπορείτε να δείτε υπέροχα καινούργια ρούχα, μπορείτε να πουλήσετε και τα δικά σας τα χρησιμοποιημένα. Αυτή είναι η μια ιδέα που βρίσκεται πίσω από την boutique. Τις υπόλοιπες θα σας τις αναλύσουν τα κορίτσια και θα κάνουν την πρώτη δουλειά. Γιατί εγώ θα κάνω λάθη αν προσπαθήσω να σας εξηγήσω όλη την έκταση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, διότι υπάρχει από πίσω και καλός σκοπός. Πάμε. Λοιπόν, ποια από τις δύο θέλει να αρχίσει να μας εξηγεί? Θα μπορούσα να ξεκινήσω εγώ. Βεβαίως. Και η Γιώτα, αν κάνω κάπου λάθος, μπορεί να με διορθώσει ή να προσθέσει. Όπως σωστά είπατε, έχουμε διάφορες δυνατότητες, δίνουμε διάφορες δυνατότητες στον κόσμο. Η μία είναι της λεγόμενης μεταπώλησης ρούχων, αξεσουάρ, παπουτσιών. Δηλαδή, κυρίες οι οποίες έχουν ρούχα, όπως όλες έχουμε, που δεν τα φοράμε άλλο, τα έχουμε μέσα στις τουλάπες μας, τα έχουμε παρατημένα, αφημένα, που απλά πιάνουν χώρο, μπορούν να μας τα φέρουν, όπως και παπούτσια, όπως και αξεσουάρ, αρκεί να είναι σε καλή κατάσταση φυσικά. Εμείς τα δεχόμαστε μέσα στο μαγαζί και τα μεταπουλάμε και με το μόλις πουληθούν, τους δίνουμε το 40% της τιμής. Όπως και με κάθε αγορά, το 10% εμείς το δίνουμε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Αυτή την περίοδο υποστηρίζουμε ένα συγκεκριμένο φιλανθρωπικό σκοπό. Μάλιστα, βλέπουμε το μεταξύ και πλάνα από το μαγαζί. Ποιος είναι ο φιλανθρωπικός σκοπός στον οποίο πηγαίνει αυτό το διάστημα, το έσοδο? Ναι. ξέχασα να πω ότι αν κάποια κυρία επιθυμεί να κάνει δωρεά τα ρούχα της, εμείς το ποσοστό της, το 40%, το δίνουμε και αυτό. Μάλιστα. Α, δηλαδή όπως συμβαίνει σε πολλά καταστήματα του εξωτερικού, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με την ιδέα του second hand. Ακόμη. Όχι. Ακόμα. Έχουν γίνει κάποιες απόπειρες βέβαια. Ναι. Και στο παρελθόν θυμάμαι πριν από 15 χρόνια είχε ανοίξει το πρώτο μαγαζί second hand. Αλλά δεν ευδοκίμησε. Και αυτό έχει να κάνει μάλλον με την νοοτροπία μας εδώ. Σιγά σιγά όμως επειδή εξυγχρονιζόμαστε, εξευρωπαϊζόμαστε. Και έχω την εντύπωση ότι έχουμε και λίγο οικολογική συνείδηση και τώρα με την κρίση αρχίσαμε να μαζευόμαστε και να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε με όλα αυτά που έχουμε και δεν θέλουμε να πετάξουμε γιατί κάποτε τα πληρώσαμε. Έρχεται η Renew Boutique λοιπόν να μας δώσει τη λύση. Έτσι είναι. Σωστά. Ταυτόχρονα βέβαια μπορούμε, πέρα από τη βαρύτητα που δίνουμε στο κομμάτι το μεταπουλό, λειτουργεί και σαν λιανική πώληση, δεν είναι δηλαδή ανταλλαγή. Ναι, μπορεί κάποιος απλά να αγοράσει και βρίσκει ουσιαστικά ποιοτικά ρούχα, τα οποία είναι σε πολύ προσιτή τιμή. Mm-hmm. Οπότε επίσης εξυπηρετεί τον καταναλωτή έτσι. Φυσικά. Ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο συγκεντρώνεται αυτό το διάστημα τα χρήματα από τις πωλήσεις όλων των ειδών? Είναι η Α21 Εκστρατεία. Η σελίδα, άμα κάποιος θέλει να δει, είναι α21.gr. Είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός, βοηθάει θύματα ανθρώπινης εμπορίας και έχουν γραφεία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εμείς οι δύο και η τρίτη μας συνέτερος είμαστε θελόντριες. Με ποιο τρόπο βοηθάτε δηλαδή? Με οποιοδήποτε τρόπο. Πρακτικά, όπου χρειάζονται χέρια και μπορούμε, βοηθάμε. Και με ενημέρωση φυσικά. Ένας τέτοιος σκοπός, το νούμερο ένα που μπορεί οποιοσδήποτε να βοηθήσει, είναι να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί. Φυσικά και μακάρι να μην είχαμε και κανένα κρούσμα, αλλά διαρκώς τελευταία, ευτυχώς, έχει αρχίσει να εντείνεται η ενημέρωση. Ναι. Και νομίζω ότι υπάρχει και αποτέλεσμα. Έτσι είναι. Και εμείς προσπαθούμε μέσα από το μαγαζί, έχουμε πάντα μαζί μας φυλάδια, και ενημερώνουμε τις γυναίκες οι οποίες έρχονται, ενημερώνουμε καταρχάς ότι μπορούν να κάνουν δωρεά το ποσοστό τους σε αυτόν τον οργανισμό και τους ενημερώνουμε και γενικά και για το πρόβλημα και διαπιστώνουμε ότι περισσότερες γυναίκες μένουν έκπληκτες, δεν το γνωρίζουν ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Ακόμη και τώρα. Ακόμη και τώρα, ναι. Και δίπλα μας στην ουσία. Δηλαδή, μπορεί να είναι ο γειτονάς σου, μπορεί να είναι μια φίλη σου, μπορεί να είναι κάποιος δικός σου άνθρωπος. Αυτός ο γείτονας πια, δηλαδή, μόνο ο δικός μας γείτονας είναι εγκληματίας. Μόνο στη δική μας γειτονιά συμβαίνουν όλα. Όχι, αλλά είναι κατά κόρον χώρα προορισμού, γιατί είναι πέρασμα η Ελλάδα. Οπότε μπορεί να σκεφτόμαστε ότι δεν συμβαίνει εδώ πέρα, αλλά συμβαίνει. Δηλαδή, ίσως
καταλωτιφλούμε ή πιστεύουμε ότι είμαστε τέλειοι σε όλα, αλλά είναι ένα πράγμα που... Καλά, η τελειότητα είναι πώς έχει πάει, μου λέτε. Πώς πάνε οι Θεσσαλονικές με την ιδέα του second hand? Εγώ αυτό που βλέπω και είναι μια ευχάριστη έκπληξη είναι ότι περισσότερες, και όχι μόνο νεαρές κοπέλες, αλλά και μεγαλύτερες ηλικίες γυναίκες, το βλέπουν ως κάτι πάρα πολύ θετικό. Καταρχάς, βοηθάει το γεγονός ότι το μαγαζί, και δεν ήταν τυχαίο αυτό, δηλαδή εμείς το επιλέξαμε, είχαμε σκοπό και επιλέξαμε να το ανοίξουμε σε μια καλή περιοχή, γιατί δεν θέλουμε το second hand αυτή όλη η ιδέα να συσχετιστεί με κάτι το φτηνό ή κάτι το οποίο δεν είναι καλής ποιότητας. Δεύτερο ποιοτικά, ας το πούμε, ναι, όχι φτηνό. Μπορεί να είναι οικονομικό, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε φτηνιάρικο. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε να προωθήσουμε ότι μπορείς να φοράς, βασικά και το μότο μας είναι Rethink, Reuse, Restyle, και το Rethink βγαίνει στο ότι θέλουμε να περάσουμε μια νέα ιδέα, μια νέα νοοτροπία, ότι αναθεωρούμε κάποια πράγματα. Ότι πλέον δεν είναι απαραίτητο ούτε να είμαστε θύματα της μόδας, ούτε να ξοδεύουμε όλα μας τα λεφτά σε πανάκριβα πράγματα και αντικείμενα, και μπορούμε ουσιαστικά, αν έχουμε λίγο γούστο, λίγο έτσι διάθεση για πειραματισμούς, να βρούμε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολύ οικονομικές τιμές, πολύ καλές τιμές, αλλά και ιδιαίτερα. Και εμείς αυτό ουσιαστικά προωθούμε. Προωθούμε ότι μπορούν οι γυναίκες πλέον, και πιστεύω ότι η μόδα δίνει αυτή τη δυνατότητα να επιλέγουν κάτι το οποίο είναι και ιδιαίτερο και όμορφο και οικονομικό. Μακάρι. Ναι. Γιατί και λεφτά δεν έχουμε και ιδιαίτερες θέλουμε να είμαστε. Και γενικά δεν πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, απέναντί μας όλα αυτά. Πρέπει να είναι δίπλα μας. Με κάποιο τρόπο να τα φέρουμε στα μέτρα μας. Εσείς έχετε βρει τον τρόπο αυτό και νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξη ιδέα, γιατί τα αγαπάμε τα ρούχα μας τα κορίτσια. Έτσι. Τα περιποιούμαστε και τα πράγματά μας. Έτσι είναι. Καμιά δεν μπαίνει στο σπίτι και ρίχνει ένα φόρεμα κάτω στο πάτωμα και δεν νοιάζεται για τη μοίρα του. Άρα, εφόσον δεν της είναι χρήσιμο πια, μπορεί να το φέρει σε εσάς. Περιποιημένο, καλοπλημένο και καλοσιδερωμένο, και εσείς μετά να το βάλετε να πάρει τον δρόμο του και να ακολουθήσει τη μοίρα του. Έτσι. Που του όρισε. Και να κάνει μια άλλη κοπέλα ευτυχισμένη. Και να κάνει μια άλλη κοπέλα ευτυχισμένη, διότι τα δικά μας σκουπίδια είναι ο θησαυρός των άλλων κοριτσιών. Έτσι. Για τα αγόρια το είχαν πει στο Sex and the City, αλλά και με τα ρούχα. Και με οικολογικό χαρακτήρα. Βεβαίως και με οικολογικό χαρακτήρα και με καθαρό κούτελο. Έτσι. Με περηφάνεια θα το λέμε. Φοράω second hand, τέλος. Αν χρειαστεί, αν δεν χρειαστεί, δεν θα φοράμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και πολύ καλή επιτυχία να έχετε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.